Η φιλιρινική Τουρκία μένεται στη Συρία. Ανέκαθεν θα πείτε. Τώρα οι Κούρδοι ανακοίνωσαν διαπραγματεύσεις με τη ρωσική πλευρά σχετικά με την παροχή προστασίας τους ένοπλους σχηματισμού του Ανώτατου Κουρδικού Συμβουλίου. Στο πλαίσιο μια επικείμενης επίθεση στη Βόρεια Συρία από τον τουρκικό στρατό πληροφορίες για αυτό το θέμα εξέφερε ο Ιλχάμ Μαχμέντ ο οποίος είναι ένας από τους αρχηγούς αποσπάσματος λαϊκής αυτονομίας. Τονίζει, είμαστε σε διάλογο με όλα τα μέρη για να εξηγήσουμε τον κίνδυνο που θα θέσει η νέα τουρκική επιχείρηση για τον Συριακό λαό και το μέλλον του διαπραγματευόμαστε με τη Ρωσία για να προστατεύσουμε την περιοχή από την τουρκική επιθετικότητα. Αυτά το είναι ο Βέβαια από μέρες η Τουρκία έχει ανακοινώσει επίθεση στη Βόρεια Συρία στις 12 Ιουλίου. Ό,τι παρατηρείται αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Βόρειας Συρίας είναι ασταθή σποραδικά χτυπήματα και δεν υπάρχει τονίζουν πραγματικός κίνδυνος από άγκυρα για τις επόμενες ώρες. Ίσως, δεν ξέρω, η ρωσική πλευρά δεν έχει σχολιάσει τις πληροφορίες που έδωσαν οι Κούρδοι που ακούσατε. Είναι γνωστό ότι η Ρωσία είναι κατηγορηματικά αντίθετη σε οποιαδήποτε τουρκική επίθεση στη Συρία. Ανέκαθεν άλλωστε ήταν η Ρωσία με το Συριακό στρατό και η Τουρκία με έξτριμ ομάδες που χαρακτηρίζονται τρομοκρατικές αν και τούτο δεν τις έχει καταλογιστεί. Συμπεραίνω ότι προ στιγμή η Τουρκία δεν έχει ξεκινήσει τη στρατιωτική της επιχείρηση ακριβώς σε εκείνη την περιοχή λόγω της Ρωσίας. Για κρυμμένες ειδήσει, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, εγγραφείτε. Κοινοποιήστε να το γνωρίσουν και άλλοι. Η αλήθεια πάση θυσία εδώ.